την πλήρη απόσυρση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, όπως και όσα προβλέπει για το προεδρικό διάταγμα της λίμνης Παμπότιδας, ζήτησε από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης από το βήμα της εκδήλωσης που διοργάνωσαν στην πόλη μας η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος και η Πέμπτη Κυνηγητική Ομοσπονδία Υπήρου. Δημόσια διαβούλευση του έργου εκπώνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, σύνταξη προεδρικών διαταγμάτων προστασίας και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 για την ευρύτερη περιοχή τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 20 Δεκεμβρίου για διάστημα ενός μήνα περίπου έως τις 31 Ιανουαρίου του νέου έτους. Πέρα από το ζήτημα του μικρού χρονικού περιθωρίου που έχει δοθεί, μεσολαβούντων και των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προβλήματα διαπιστώνονται και στο περιεχόμενο της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, με τον ίδιο τον κύριο Αμυρά να παραδέχεται παραδοξότητες αλλά και σκέψεις για παράταση της διαβούλευσης. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Αμυράς στο περιθώριο της εκδήλωσης κάλεσε όλους τους φορείς να συμμετέχουν στην διαβούλευση με στόχο την σύνταξη ενός στέρεου προεδρικού διατάγματος που θα επιτρέπει την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης αλλά και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Επιτέλους, η κοινωνία, έτσι, η γιαννιώτικη κοινωνία, είτε είναι περιβαλλοντικές ομάδες, είτε είναι μεμονωμένοι πολίτες, είτε είναι οι κυνηγοί, για παράδειγμα, που είμαστε εδώ, είτε είναι οι άνθρωποι που έχουν βιοτεχνίες, βιομηχανίες κτλ. Τώρα μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για να δούμε τι προεδρικό διάταγμα θα φτιάξουμε για τη λίμνη, με ποιους όρους θα προστατεύσουμε και τι κανόνες στη λεκάνη της Παμβότιδας. Ναι, εμείς σκεφτόμαστε να δώσουμε παράταση και προσκαλώ και την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή και τους φορείς όλους που τους ενδιαφέρει η λεκάνη Παμβότιδας να συμμετάσχουν στη διαβούλευση. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στέρεο προεδρικό διάταγμα, ένα δυνατό προεδρικό διάταγμα που να προστατεύει και τη βιοποικιλότητα και βεβαίως να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους. Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση, ο κύριος Καχρημάνης αναφέρθηκε στο θέμα ζητώντας όχι απλά διορθώσεις, αλλά την απόσυρση του κειμένου. Όπως ανέφερε, έχει μιλήσει με συναδέλφους του και σε άλλες περιοχές, όπως στη Θεσσαλία, εκεί όπου δεν υπάρχουν προβλήματα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ήπειρο. Σε εμάς είναι για απόσυρση, όπως και η πρόταση για το προεδρικό διάταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Ήπειρου. Και να πω κάτι, κύριε Υπουργέ, αυτές τις μέρες έχουν έρθει εδώ, συγγνώμη που το βάζω ως θέμα, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Έχουμε μιλήσει με συναδέλφους στην άλλη Ήπειρο και στην άλλη Ελλάδα. Παράδειγμα της Θεσσαλίας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμάς εδώ δεν ξέρω τι είναι. Είναι για απόσυρση. Όπως και η πρόταση που γίνεται εν ώψη του προεδρικού λίμνης. Δεν είναι για διόρθωμα, είναι για απόσυρση. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι οικολογούντες παρήσφησαν και παρουσίασαν τέτοιες μελέτες. Δεν μπορούμε ούτε να τις εξετάσουμε. Σας το λέω γιατί έχω βάλει επιστήμονες. Και το λέω γιατί στην άλλη Ελλάδα έχουν γίνει σωστά τα πράγματα από άλλες εταιρείες. Αυτό έχω να πω. Η απάντηση στον κύριο Καχρημάνη δεν άργησε να έρθει διαστόματος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, ο οποίος δεν έκρυψε ότι υπάρχουν παραδοξότητες που θα αντιμετωπιστούν και γι' αυτό το λόγο, όπως ανέφερε, είχε συνάντηση στα γραφεία της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας την Τρίτη, χωρίς ωστόσο να δώσει καμία απάντηση στο αίτημα για απόσυρση. Το παράδειγμα της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης. Λοιπόν, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες ήταν που θα μας οδηγήσουν στα προεδρικά διατάγματα για να κατοχυρώσουμε την προστασία των περιοχών Natura. Με τις ζωνοποιήσεις, με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται με το ένα με το άλλο. Λοιπόν, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί και να είχαν τελειώσει εδώ και 15-20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια, λοιπόν, κάναμε έναν αγώνα δρόμου και αυτή τη στιγμή έχουν βγει σε διαβούλευση οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες σχεδόν για τα 2/3 της Ελλάδας. Αρκετές από αυτές, ναι, κύριε Περιφερειάρχη, έχουν προβλήματα. Το αναγνωρίζουμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι χθες επισκέφθηκα τον πρόεδρο και την ομάδα του. Και τους συνεργάτες του, ενώ τον κ. Παπαγρηγορίου, έτσι εδώ στη δική μας Κυνηγητική Ομοσπονδία, και μάλιστα εξεπλάγει όταν μου είπε ότι από συστάσεως της Ομοσπονδίας δεν είχε ποτέ επισκεφθεί υπουργός την Ομοσπονδία. Εγώ αυτό το θεωρώ λάθος που δεν είχε γίνει. Συζητήσαμε λοιπόν, βγάλαμε κάτω τους χάρτες και είδαμε αυτά που απασχολούν την κυνηγετική κοινότητα. Και βεβαίως, όπως σας είπα και στη συνάντησή μας, αγαπητέ Πρόεδρε, κ. Παπαγρηγορίου, αυτά όλα βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Θα τα φροντίσουμε και θα τα λύσουμε, γιατί υπάρχουν όντως παραδοξότητες.